το β' εργαστήριο χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, με τη διοργάνωση αυτής της έκθεσης, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου δουλειάς από το 1999 έως το τέλος του 2015, με τη λήξη της ακαδημαϊκής θητείας των δύο δασκάλων του, της Βίκη Τσαλαματά ως πρωτοβάθμιας καθηγήτριας και υπεύθυνης του β' εργαστηρίου χαρακτικής και του συναδέλφου Άκη Πυρουνίδη, αναπληρωτή καθηγητή, ο οποίος το 2002 δημιούργησε και οργάνωσε μια σύγχρονη υποδομή μεταξωτυπίας στο β' εργαστήριο, όπου δίδαξε με κέφι και αφοσίωση. Σηματοδοτεί όμως και την ταυτότητα του β' εργαστηρίου χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, όπως διαμορφώθηκε στη διάρκεια αυτών των 16 χρόνων αδιάλειπτης δουλειάς με τους φοιτητές, οι οποίοι με πολλή αγάπη, ενθουσιασμό και όραμα μεταμόρφωσαν το εργαστήριο σε μια κυψέλη έρευνας σε ζωτικό χώρο γόνιμου πειραματισμού. Από πολύ νωρίς εφαρμόστηκαν καινοτόμες πρακτικές στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά και στον τρόπο διδασκαλίας, οι οποίες διαμόρφωσαν την οπτική του εργαστηρίου, αλλά και τη διακριτή ταυτότητά του. Κύριος στόχος ήταν οι φοιτητές να γνωρίσουν ένα νέο πεδίο πλαστικής έκφρασης, να γνωρίσουν μιαν άλλη άγνωστη ίσως στους πιο πολλούς εικαστική γλώσσα, πλούσια σε εκφραστικά μέσα και όχι μια στήρα τεχνική. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι ενθαρρύνθηκαν να πειραματιστούν με την ελεύθερη χειρονομία στη χάραξη και το τύπωμα, πάνω σε ορθόδοξα και ανορθόδοξα υλικά που σε συνδυασμό με την παράδοση και τις καινοτόμες μεθόδους οδηγούν το σπουδαστή σε νέες εικαστικές διατυπώσεις στη χαρακτική. Μέλημά μας ήταν να φουγκραστούν τους ψιθύρους της ύλης στο διάλογο χειρονομίας και υλικού, την ιδιαίτερη σχέση που έχουν μεταξύ τους η ελεύθερη χειρονομία πάνω στην ύλη και το ίχνος, το τραύμα που εγγράφεται, χαράζεται σε αυτή, να πειραματιστούν με την πλαστική ταυτότητα του ίχνους με την τρίτη του διάσταση. Να οικειοποιηθούν μεθόδους και υλικά από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη σύγχρονη βιομηχανία και τεχνολογία. Στόχος ήταν να εκφραστούν με την προσωπική τους χειρονομία και να νιώσουν αυτή την ιδιαίτερη λυτρωτική συγκίνηση που λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη στη δημιουργική πράξη. Μικτές τεχνικές, οργανατικά παντρέματα με τερόκλητα υλικά συνιστούν την αλχημία της χαρακτικής που προϊονίζεται νέες εικόνες. Η διδασκαλία απαιτούσε και την προσωπική δουλειά του δασκάλου με τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Μέλημά μας ήταν να εντοπιστεί και να αναδυθεί το εκφραστικό DNA, η ταυτότητα του κάθε φοιτητή, η κρυμμένη ιδιαιτερότητα των ενδυνάμει εκφραστικών του μέσων. Από πολύ νωρίς, στο πρόγραμμα του διδακτικού μας έργου στο β' εργαστήριο χαρακτικής, παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους της βαθυτυπίας, της υψητυπίας, της μεταξωτυπίας και της λιθογραφίας, αρχίσαμε να υιοθετούμε και καινοτόμες μεθόδους όπως την οικολογική μη τοξική χαρακτική, ένα νέο χώρο πειραματισμού και έρευνας που εφαρμόζεται στα πιο γνωστά ερευνητικά εργαστήρια χαρακτικής στην Ευρώπη και την Αμερική. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2001, στο εργαστήριο και στο πεδίο της βαθυτυπικής χαρακτικής διδάσκεται η καινοτόμα άγνωστη μέχρι τότε ακριλική χαρακτική, η μέθοδος κολαγραφ, κολαγραφία, η μέθοδος καρμπουρούντουμ, η τριδιάστατη γλυπτική μήτρα, το εσόγλυφο και ανάγλυφο τύπωμα, η ταυτόχρονη βαθυτυπική και ψιτυπική εκτύπωση μιας intaglio βαθυτυπικής χαλκογραφικής μήτρας, η μέθοδος viscosity και simultaneous printing και λίγο αργότερα η καινοτόμα πολυμερική βαθυτυπία και ψιτυπία με τη μέθοδο solar plate και η πολυεστερική λιθογραφία που υιοθετήθηκαν δημιουργικά από τους φοιτητές στην εκπόνηση των διπλωματικών τους project. Μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 2 της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την αναμόρφωση και διαβάθμιση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο προτείναμε το 2002
και υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία κατά τα έτη 2004-2006, οργανώσαμε ερευνητικά προγράμματα και workshops οικολογικής χαρακτικής και νέας τεχνολογίας. Δημιουργήσαμε μόνιμες συνεργασίες με καθηγητές προσκεκλημένους από τα Διεθνούς Φήμης Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Χαρακτικής της Slade School of Fine Art, University College of London, με προσκεκλημένο το γνωστό καλλιτέχνη John Hilliard, καθηγητή και διευθυντή του Μεταπτυχιακού Τμήματος Χαρακτικής και Νέων Μέσων στη Slade, το Wisconsin River Falls University των Ηνωμένων Πολιτειών, με προσκεκλημένη την καθηγήτρια Bernice Fisek Swenson, και το Ερευνητικό Κέντρο Οικολογικής Χαρακτικής Edinburgh Printmaker Studio στη Σκωτία, με τον χαράκτη ερευνητή Άλφος Μπιταούτας και τους συνεργάτες του, Alastair Clark και Gillian Murray, το γνωστό ερευνητή καλλιτέχνη Dan Yelden και την ομάδα του. Το 2006, προσκεκλημένη του Β' εργαστηρίου για να δώσει διαλέξεις στους φοιτητές της σχολής μας ήταν η ιστορικός τέχνης Τζούλια Μεζάρος, διευθύντρια του Μουσείου Τεχνών του ΓΕΡ και της Διεθνούς Μπιενάλε Χαρακτικής του ΓΕΡ. Με όλους αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες, ερευνητές και πνευματικούς ανθρώπους της τέχνης, δουλέψαμε δημιουργικά. Πειραματιστήκαμε, γίναμε φίλοι, ανταλλάξαμε απόψεις, αστειευτήκαμε, ήπιαμε και φάγαμε μαζί και εκείνοι, επιστρέφοντας στον τόπο τους, πήραν λίγη ομορφιά από την Ελλάδα στην ψυχή τους. Το 2014 και 2015 συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στην εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων των Αποφύτων ΑΕΗ ΠΕΓΑ ΑΣΚ 2014-2015. Στόχος μας ήταν η ενημέρωση των καλλιτεχνών και αποφύτων πανεπιστημίων σχετικά με το σύγχρονο πρόσωπο της χαρακτικής μέσα από τη διδασκαλία και εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων χαρακτικής και της νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Ανέκαθεν η χαρακτική παρακολουθούσε με ευαισθησία κάθε νέα κατάκτηση στον βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα με δανεισμού στοιχείων που οικειοποιείται ως νέα εργαλεία, εμπλουτίζοντας τις γραφές της. Η ψηφιοποίηση της εικόνας και η δυνατότητα μεταβλητότητας της χαραγμένης εικόνας συνιστούν νέα εργαλεία στη χαρακτική. Στο εργαστήριο δουλέψαμε πρωτίστως με θεματικά project. Σε αυτή μας την προσπάθεια διευρύναμε το διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη χαρακτική έκφραση και τη σύγχρονη λογοτεχνία. Δημιουργήθηκαν επικοδοματικές συνεργασίες με ποικίλους φορείς όπως το Μουσείο Γουναρόπουλου και πιο συγκεκριμένα με τη Διονυσία Γιακουμή, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια του Μουσείου, η οποία μας πρότεινε τη θεματική Στρατής Τσίρκας, Ακυβέρνητες Πολιτείες, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Σε κάθε θεματικό project, ιδέες και σχεδιασμοί ερευνήθηκαν ενδελεχώς από τους σπουδαστές και δουλεύτηκαν ποικιλοτρόπως στη διάρκεια πολλών μηνών. Για τις ανάγκες των project αυτών προηγούνταν πάντα συναντήσεις με θεωρητικούς, ιστορικούς τέχνες και λογοτέχνες όπως η Διονυσία Γιακουμή, η Χρύσα Προκοπάκη, φιλόλογος και πανεπιστημιακός, ο Ανδέος Χρυσοστομίδης, ο συγγραφέας Γιάννης Παπαθεοδόρου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ο αρχιτέκτονας Σάββας Τσιλένης και πολλοί άλλοι που υποστήριξαν με τον θεωρητικό τους λόγο την εκάστοτε θεματική έρευνα. Με τη Διονυσία Γιακουμή συνεργαστήκαμε με κέφι και ενθουσιασμό στη θεματική Στρατής Τσίρκας Ακυβέρνητες Πολιτείες 100 χρόνια από τη γέννησή του, η οποία ανέλαβε στη συνέχεια την επιμέλεια της ομότιτλης έκθεσης στο Μουσείο Γουναρόπουλου το 2011 και στο Μανιατάκιο Ίδρυμα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τέχνης στην Κορώνη. Ανοίξαμε επίσης διάβλους συνεργασίας με φορείς όπως η Στοά του Βιβλίου, όπου παρουσιάσαμε τη θεματική «Η χαρακτική στη λογοτεχνία» «Αόρατες πόλεις» του Ιντέλου Καλβίνο το 2012, με τις εκδόσεις Γαβριλίδη, καθώς επίσης και με το Σάμι Γαβριλίδη, στην παρουσίαση της έκθεσης στο χώρο του, να χαραχθεί με γράμματα κομψά Στρατής Τσίρκας Ιταλο Καλβίνο Κωνσταντίνος Καβάφης το 2014. Σε κοινό project
Συνεργαστήκαμε επίσης με την αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου Μιμάρ Σινάν της Κωνσταντινούπολης, με τον σημαντικό αρχιτέκτονα του Τσέρτσακ Μακλή και την ομάδα του, πάνω στο project Κωνσταντινούπολη επαναπροσδιορίζοντας την παλήψη στην πόλη. Το πρώτο μέρος δουλεύτηκε και παρουσιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2014, ενώ το δεύτερο μέρος δουλεύτηκε στο ΦΥΤΑ εργαστήριο και παρουσιάστηκε στην ΑΡΤ Αθήνα το 2015. Θα αναφέρω τη συνεργασία μας με το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσικριτζή και την παρουσίαση της έκθεσης των φοιτητών μας «Intaglio into Focus» το 2010. Διάλογοι ανάμεσα στη χάραξη και το τύπωμα, δάσκαλοι και μαθητές με την αίθουσα τέχνης ΓΕΑ στον Πειραιά, με το Σκυρόνιο Μουσείο Πολυχρονόπουλου και την έκθεση «Μόνο πριν» το 2005. Τη συνεργασία μας με τις Σχολές Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Φλόρινας για την παρουσίαση κοινής έκθεσης των τριών σχολών με το θέμα πόλης «Αόρατες, ακυβέρνητες, ανοχήρωτες» Χανιά Art 2015 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στην Κρήτη, καθώς και την έκθεση «Βουτιά στον ψηφιακό πολιτισμό, χαρακτική και σύγχρονη τεχνολογία», που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στο Λουτρό των Αέριδων στην Αθήνα το 2015 με τη συνεργασία των τριών πανεπιστημίων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δευτέρου Εργαστηρίου της Σχολής μας. Τελευταία παρουσιάζω την πιο πρόσφατη συνεργασία του τομέα της χαρακτικής με την ιστορικό τέχνη Σιρήνη Οράτη πάνω στο θεματικό project που εκείνη πρότεινε στον τομέα με τίτλο «Χαρακτικές συνομιλίες, οι νέοι Έλληνες χαράκτες απέναντι στους Έλληνες χαράκτες του παρελθόντος», το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με τον τομέα χαρακτικής της σχολής μας, την Alpha Bank και το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης. Έννοιες και στοχασμοί μεταπλάστηκαν μέσα από χαράξεις πάνω στο χαλκό, το τζίγκο, το γύψο, το ξύλο, έγιναν τονικότητες για να δημιουργήσουν πάνω στο πλατό της χαλκογραφικής πρέσας νέους συσχετισμούς σε ένα ταξίδι στους τόπους των μορφών και των εικόνων, από μια διαφορετική αφετηρία για κάθε νέο δημιουργό με στοχασμό και προσωπική προσέγγιση. Καρπός όλων αυτών των πειραματικών περιπλανήσεων, ανάμεσα στο σκοπούμενο και το τυχαίο, ανάμεσα στο γνωστό και το νέο, είναι οι εικαστικές διατυπώσεις που δημιουργήθηκαν μέσα στο ΒΥΤΕ εργαστήριο στη διάρκεια όλων αυτών των ετών και αντανακλούν μια ευρύτερη θεώρηση της σύγχρονης χαρακτικής, μια νέα οπτική στο μέλλον. Αξίζει να πούμε επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια στο ΒΥΤΕ εργαστήριο είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ποιοτικής επικοινωνίας, ευγενικής άμυλας και εξαιρετικής συνεργασίας, επαγγελματισμού και αλληλεγγύης. Ένα κλίμα εξωστρέφειας και χαράς για δημιουργία. Φοιτητές μας από τα εργαστήρια της ζωγραφικής και της διπτικής, εκπροσωπούμενοι με το έργο τους σε αυτή την έκθεση, η οποία στο μάθημα επιλογής αγάπησαν τη γλώσσα της χαρακτικής, δούλεψαν αργότερα το εικαστικό τους έργο στο ΒΥΤΕ εργαστήριο και εκπώνησαν διπλωματικές εργασίες και project, συνδυάζοντας τη ζωγραφική ή τη διπτική με τη χαρακτική. Αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι μέσα από υπόγειες διαδρομές η ζωγραφική, η γλυπτική και η χαρακτική συναντιούνται και συνυπάρχουν. Στην έκθεση αυτή, η επιθυμία μας ήταν επίσης να παρουσιάσουμε την πολύ αξιόλογη δουλειά των φοιτητών μας στο μάθημα επιλογής. Όμως ο περιορισμένος εκθεσιακός χώρος δεν το επέτρεψε. Μέσα σε συγκυρίες δύσκολες που η ίδια η κρίση δημιουργεί, εμείς στοχεύουμε την υπέρβαση με στοχασμό και πίστη στο όνειρο.